Σπάνια ιστορικά κοιμήλια, στολές, οπλισμός, ατομικά είδη των στρατιωτών από τις ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις που είχαν αναλάβει την υπεράσπιση του νησιού αλλά και των Γερμανών κατακτητών συνθέτουν το υλικό της έκθεσης, ντοκουμέντα και ενθυμήματα από τη μάχη της Κρήτης. Από σήμερα φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Υπάρχει ένα χρονολόγιο καρέ-καρέ που δείχνει τα γεγονότα από μέρα σε μέρα, την μάχη απάνω στα τείχη και προφίλ ανθρώπων που πολέμησαν. Κάποιοι δεν κατάφεραν να επιζήσουν και κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στους υπερασπιστές της πόλης που επιτέλους σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τους μαθαίνουμε. Η έκθεση καλύπτει όλη την περίοδο από την άφιξη των συμμαχικών δυνάμεων και ακολουθεί τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν στη μάχη του Ηρακλείου που διεξήχθη από τις 20 Μαΐου του 1941 μέχρι την 1η Ιουνίου όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των Γερμανών. Κινητοποιεί για μια ακόμη φορά τη μνήμη μας ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιστάθηκαν οι δικοί μας άνθρωποι, οι πρόγονοί μας, για να το έχουμε υπόψη μας και για το μέλλον. Ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει επιπρόσθετες πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τρισδιάστατο χάρτη του Ηρακλείου, όπου φαίνονται αποτυπωμένες οι θέσεις των στρατιωτικών μονάδων. Ενώ στην ενότητα, οι υπερασπιστές του Ηρακλείου εκτίθενται όπλα ηλάφυρα από τη μάχη ντόπιων αγωνιστών, καθώς και η κριτική φορεσιά του Αντωνίου Γρηγοράκη, του αποκαλούμενου Σατανά. Πολύ καλά δομημένη για να παρακολουθήσει κανείς πολλές φάσεις των μεγάλων αυτών στιγμών που διεξήχθησαν. Ακόμη για πρώτη φορά εκτίθενται τα μετάλλια, το ξύφος και προσωπικά αντικείμενα του αντισυνταγματάρχη Αντωνίου Μπετινάκη. Ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να συμβάλλει με κάθε τρόπο στη γνωριμία των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, ανέθεσε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας το σχεδιασμό για την προβολή των ιστορικών ντοκουμέντων που περιλαμβάνει έκθεση με ειδική ψηφιακή τεχνοτροπία. Έχουμε υλοποιήσει έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος λειτουργεί λίγο σαν περίληψη της μάχης συνολικά. Το οπτικοακουστικό υλικό διαρκείας 5 λεπτών που έχει επεξεργαστεί το ΙΤΕ αναμένεται να προβληθεί τις επόμενες ημέρες με φόντο το ενετικό φρούριο του Κούλε. Παράλληλα και με αφορμή την έκθεση εκδόθηκε και το επαιτειακό λεύκομα με τίτλο «Επιχείρηση Ερμής». Όπως εξηγεί η Εύη Μαρτιμιανάκη, πρόκειται για μια τρίγλωση έκδοση με σπάνιο φωτογραφικό υλικό που εικονίζονται στιγμιότυπα από τις μάχες στον τομέα του Ηρακλείου. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που πρέπει και αρμόζει σε αυτούς που έπεσαν και αυτούς που αγωνίστηκαν. Είναι η μοναδική θεματική, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ένα μοναδικό λεύκομα, είναι αποτυπωμένες μέσα φωτογραφίες, τρίγλωση έκδοση, ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά, όπως η τρίγλωση είναι και η έκθεση. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης θα έχει ολοκληρώσει την ψηφιακή αποτύπωση της έκθεσης, η οποία θα μείνει παρακαταθήκη στους πολίτες του Ηρακλείου.